Το βήμα ξεκίνησε το 2000, όπου πήρα και τους πρώτους φοιτητές. Και είναι, θα ήθελα να πω ότι είναι σχεδιασμένο στα πρότυπα του παγκόσμιου σκηνικού στον χώρο της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων. Και θα έλεγα επίσης ότι επειδή ήταν καινούριο και επειδή παραμένει καινούριο, είχε την ευκαιρία να καινοτομήσει. Γενικότερα το Πανεπιστήμιο έχει ένα όραμα, το οποίο όραμα παραμένει να κινηθεί μέσα στις, θα έλεγα, στα ανθρωποκεντρικά γνωστικά και στην καινοτομία. Και να καλύψει κενά γνωστικά της Ελλάδας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Κίνα έχουν δημιουργηθεί εκατοντάδες, γύρω στα 600 νέα τμήματα που σχετίζονται με τη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων. Και εδώ παραμένει να είναι το μοναδικό. Εμπεριέχει και τη βιομηχανική σχεδίαση, αλλά κινείται στις μοντέρνες, όπως είπα, κατευθύνσεις και έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Οι τρεις βασικοί πυλώνες είναι η σχεδίαση με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου πλέον δεν μπορούμε και να σχεδιάζουμε μέσω software, μέσω προγραμμάτων ειδικών, στα οποία εκπαιδεύονται τα παιδιά μας, μαθαίνουν βέβαια θεωρία και όλη τη γνώση που χρειάζεται, τη διεπιστημονική γνώση που χρειάζεται για να σχεδιάσει κανείς προϊόντα συστήματα, αλλά χρησιμοποιούν πάρα πολύ τον υπολογιστή. Και το προϊόν πλέον παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή, δεν παραδίδεται σε μορφή υλική τόσο πολύ. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η συμμετοχή, ή μάλλον, ναι, το ότι εμπεριέχεται υπολογιστής πλέον στα προϊόντα και στα συστήματα, όπως αν δούμε σε οποιοδήποτε δωμάτιο, όπως καθόμαστε εδώ, σε οποιοδήποτε άλλο, αν κοιτάξει κανείς και ψάξει, θα βρει υπολογιστές παντού. Από τα τηλέφωνα, στα κουδούνια, στις διακόπτες. Αλλά τώρα τα βρίσκουμε και στο σούπερ μάρκετ και στα πακεταρίσματα των φαρμάκων, των τροφίμων και παντού. Άρα το ότι τα παιδιά μας εκπαιδεύονται να σχεδιάζουν προϊόντα και συστήματα τα οποία πλέον εμπεριέχουν υπολογιστή για να μπορεί κανείς να δει, παραδείγματος χάρη, το γάλα τελείωσε, πέρασε η ημερομηνία του, αλλά και για να μπορέσουν να μιλήσουν τα προϊόντα αυτά μεταξύ τους. Κάτι μοντέρνοι όροι όπως Internet of Things είναι αναδυόμενος. Εμείς έχουμε το Internet, μιλάμε μεταξύ μας, έχουμε email, έχουμε Twitter, έχουμε όλα αυτά που έχουμε. Τα προϊόντα αυτή τη στιγμή αναδύονται με ανάγκες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή, θα μπορούμε να κοιτάμε και μπορούμε να κοιτάξουμε από μακριά αν έχει τελειώσει το γάλα να πάμε να ψωνίσουμε, ή αν το φάρμακο το πήρε η γιαγιά, ή δεν ξέρω τι. Αυτά αναδύονται και μην νομίζετε, έρχονται πολύ γρήγορα στη ζωή μας. Και είναι πολύ καλό να γνωρίζουν οι φοιτητές, οι απόφοιτοι και οι νέοι designers που μπορούν να σχεδιάσουν αυτά τα προϊόντα. Ο τρίτος πυλώνας, λοιπόν, ξεκίνησε ως οργανωσιακή σχεδίαση, η οποία αγκαλιάζει, είπαμε, τις ανάγκες της διαχείρισης όλη αυτής της διαδικασίας και του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, ενός συστήματος, από που ξεκινάει, αν χρειάζεται στην αγορά, αν υπάρχει αγορά, αν. Και διαχειρίζεται πλέον και μέχρι το τέλος του, μέχρι την κατασκευή του. Από που θα πάρουμε βίδες, από που θα πάρουμε ξύλο, από που θα πάρουμε υλικά. Αυτό εξελίχθηκε και εξελίσσεται στη σχεδίαση υπηρεσιών. Και επειδή το τμήμα προφανώς είναι καινοτόμο, είναι μοντέρνο, είναι δυνατό ερευνητικά, προσπαθεί να είναι πάντα στην αιχμή. Και έχει εντάξει τη σχεδίαση την οργανωσιακή, μεν, αλλά έχει εντάξει την σχεδίαση υπηρεσιών και μέσα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και στην έρευνά του και στα προγράμματα τα ερευνητικά γενικότερα. Υπάρχει, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν μεν αυτοί οι τρεις πυλώνες, οι οποίοι έχουν και τα αντίστοιχα εργαστήριά τους, τα οποία μέσα από τα οποία δουλεύουν και οι φοιτητές στις εργασίες τους, αλλά διαχειριζόμαστε και τα ερευνητικά μας προγράμματα και τις επαφές με τις παραγωγικές μονάδες και τον τόπο γενικότερα και τον χώρο του design. Υπάρχουν ορισμένες ευαισθησίες φυσικά σε κάθε χώρο, οι οποίες ανθίζουν ανάλογα με τον κόσμο που υπάρχει μέσα. Και υπάρχει ευαισθησία της περιοχής που το λέμε σχεδίαση για όλους,
η οποία ασχολείται πολύ με την σχεδίαση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, θέλουμε να έχουν κάθε τι που σχεδιάζουμε να είναι προσβάσιμο από όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και τα παιδιά εκπαιδεύονται στο να μην σχεδιάσουν κάτι και να πούνε εντάξει, πάρτε το και βάλτε το σε ένα περίεργο τοίχο, αλλά να κοιτάξουν αν μπορεί να έχει προσβασιμότητα και ένα άτομο με αναπηρική καρέκλα ή ένα άτομο που δεν μπορεί να δει, να είναι δηλαδή ευρύτερος ο τρόπος, πολλοί οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει χρήση αυτού του προϊόντος του συστήματος. Αυτό έχει φανεί και στα βραβεία και στις διακρίσεις των φοιτητών μας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και έχουν πάρει τώρα η δεύτερο βραβείο στη Fiat, παράδειγμα χάρη που μου έρχεται στο μυαλό, είναι το ένα από τα τελευταία, σε ένα αυτοκίνητο, η σχεδίαση αυτοκινήτου, όπου στην Ιταλία πήρε φοιτητής μας, απόφοιτός μας μόλις, το δεύτερο βραβείο, όπως σας είπα, για τη σχεδίαση ενός προσβάσιμου αυτοκινήτου για άτομα με ειδικές ανάγκες και για αναπηρικές καρέκλες. Άλλα βραβεία είναι, αναφέρθηκε στον Observer στην Αγγλία, δεύτερο βραβείο, ή πρώτο, δεν θυμάμαι τι ήταν. Ακριβώς, η σχεδίαση ενός ποτηριού στο οποίο, για τυφλούς, το οποίο ξέρει κανείς ότι γέμισε ηχητικά. Η μορφή, διαμόρφωση του, της σχεδίασης του ποτηριού. Και άλλα. Θα μιλήσουν και άλλοι, θα σας μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Έχουν πάρει και βραβεία για διάφορες άλλες εφαρμογές. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτή η ευαισθητοποίηση μας κάνει αρκετούς από εμάς υπερήφανος που ασχολείται το τμήμα με αυτές τις εφαρμογές. Όπως είπα, η ανθρωποκεντρικότητα είναι πάρα πολύ βασικό σημείο. Άλλωστε, σχεδιάζουμε για ανθρώπους.